Κάθε χρόνο τέτοια μέρα συνηθίζαμε, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, θα μας τα πει η κυρία Μαράκα, συνηθίζαμε να μιλούμε για την σκλήρυνση κατά πλάκας και να αναζητούμε όλα εκείνα τα αίτια, αλλά και τους μεθόδους προκειμένου να καλυτερέψουμε τη ζωή μας. Γιατί η σκλήρυνση κατά πλάκας, από τη στιγμή που θα σου χτυπήσει την πόρτα, έρχεσαι αντιμέτωπος με μια αρκετά υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής. Mm-hmm. Πάμε να την καλωσορίσουμε, να της πούμε καλό μεσημέρι και να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας διαθέτει το χρόνο της. Κυρία Μαράκα, καλό μεσημέρι καλό από την μεσημέρι. Κρήτη. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Όχι απλώς Κρήτη, Λεβεντογένα Κρήτη. Λεβεντογένα, ξέρω ότι αγαπάτε. Έτσι. Αγαπάτε πολύ την Κρήτη, έχω μάθει. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήμουνα μέχρι την... τελείωσα το Λύκειο στα Χανιά. Ήμουν στα Χανιά. Αγαπώ πάρα πολύ τα Χανιά, αγαπώ πολύ όλη την Κρήτη. Τους κρητικούς, σας αγαπώ όλους. Είσαστε ξεχωριστοί άνθρωποι. Αλήθεια σας το λέω. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πολύ. Και εσείς, να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε νομίζω, γιατί η δική μας η απορία είναι η εξής και υποθέτω και των ανθρώπων που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, που ενδεχομένως είτε να μην έχουν ακούσει για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, είτε να την έχουν ακούσει, αλλά να μην έχουν σωστές πληροφορίες στο μυαλό τους. Οπότε εσείς μπορείτε να μας δώσετε όλες εκείνες τις πιο χρήσιμες πληροφορίες που προσβάλλει, γιατί μας προσβάλλει, τι ευθύνεται, τι φταίει, πώς θα κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Όλα αυτά νομίζω είναι ερωτήματα τα οποία μπορείτε να μας απαντήσετε. Ωραία, μπορώ να ξεκινήσω σιγά σιγά και να μπούμε και στις ερωτήσεις αυτές που θέτουν οι ακροατές σας. Ήθελα να σας πω ότι η 30η Μαΐου έχει οριστεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πολλαπλής Σκλήρυσης ως ημέρα αφιερωμένη στην πολλαπλή σκλήρυνση και κάθε χρόνο πραγματοποιείται μια παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού κατά το μήνα Μάιο. Τελείωσε το τελευταία Τετάρτη, έφυγε και έγινε η 30η Μαΐου κάθε έτος. Φέτος, όχι φέτος, για δύο χρόνια, από το 20 μέχρι και το 22, έχει σημασία αυτό που θα πω, το θέμα της παγκόσμιας εκστρατείας κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία μας στέλνει ένα θέμα. Για δύο χρόνια, από το 20 μέχρι το 22, το θέμα της Παγκόσμιας Εκστρατείας είναι MS Connections. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για κάθε ασθενή, διότι πρέπει ο ασθενής να βρει τις δικές του συνδέσεις. Είτε αυτές είναι με τον εαυτό του, με τον αληθινό εαυτό του, και τις ικανότητές του μετά τη διάγνωση, με τους συγγενείς, τους φίλους του, τους επαγγελματίες υγείας που θα τους βοηθούν στη διαχείριση της πάθησής του, τους φορείς της πολιτείας και της κοινωνίας που επηρεάζουν την ποιότητα περίθαλψης και φροντίδας, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία, στην οποία πρέπει να ζει και να κινείται και να απολαμβάνει όπως ο κάθε πολίτης. Με ρωτήσατε λοιπόν για την πολλαπλή σκλήρυνση. Θέλω να σας πω ότι είπατε κάποια νούμερα προηγουμένως, ότι στην Ελλάδα είναι 21.500 άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση. 21.500 άτομα αυτή τη στιγμή, έτσι. 21.000, μάλιστα, αυτή τη στιγμή. Και να σκεφτείτε, μπορεί το νούμερο να μην είναι και πολύ αληθινό, γιατί αυτό το νούμερο το έχουμε πάρει από την ΙΔΙΚΑ. Κοινοποιήθηκε, ή μάλλον το είπαν πρώτα στο Συνέδριο Νευρονασολογίας που έγινε το 19 στη Θεσσαλονίκη, διότι είναι και πολλοί που δεν ξέρουν ακόμη τι έχουν, που ψάχνονται, που δεν έχουν πάει στο γιατρό να γίνει συνταγογράφηση φαρμάκων. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περισσότεροι. Αυτό που είναι πάρα πολύ άσχημο, εγώ που είμαι και στο Σύλλογο Πρόεδρος και στην Ομοσπονδία, είναι ότι ενώ ήταν, η νόσος παρουσιαζόταν στην παραγωγική ηλικία, από τα 20 μέχρι τα 30 περίπου, τώρα έχουμε κατέβει και κάτω των 20. Τι λέτε τώρα? Δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που οδηγούν τελικά στη διόνυση της νόσου? Αυτή που γίνεται κάθε χρόνο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τη σκλήρυνση, μας μίλησε ο κύριος Γρηγοριάδης, ο καθηγητής από τη Θεσσαλονίκη, και είπε το εξής, ότι γίνονται πολλές έρευνες ακόμη, για το θέμα αυτό, για την πολλαπλή σκλήρυνση. Δεν έχει τελειώσει το θέμα. Πρέπει να... δύο λεπτά. Πρέπει να ευχαριστήσουμε την επιστημονική κοινότητα
γιατί προσπαθούμε να ελέγξουμε την νόσο, έτσι είπε ο κύριος Γρηγοριάδης. Δεν τη θεραπεύσαμε ακόμη. Η νόσος δεν θεραπεύεται. Υπάρχουν πολλά φάρμακα στη φαρέτρα των νευρολόγων, τα οποία χρησιμοποιούν ανάλογα με το κάθε ένα ασθενή. Η νόσος, θέλω να σας πω ότι είναι εξατομικευμένη. Ή είναι, όπως το λέμε εμείς, η νόσος με το δακτυλικό αποτύπωμα. Ή αλλιώς, η νόσος με τα χίλια πρόσωπα. Δεν έχουν ίδια εικόνα όλοι οι ασθενείς. Ο καθένας έχει τη δική του εξέλιξη και τη δική του πορεία. Τα πιο συχνά όμως συμπτώματα, η κυρία Μαράκα, που μπορεί να έρθει κάποιος αντιμέτωπος και να αρχίσει σιγά σιγά να ψυχανεμίζεται. Και να αντιλαμβάνεται ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά και να το ψάξουμε. Κάτι καλά. Είναι διαφορετικά πάλι για τον καθένα. Στους νέους έρχεται η διπλοπία. Περισσότερο, έτσι, περισσότερο. Ναι. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο δύο. Πάει στον οφθαλμίατρο, εάν ο οφθαλμίατρος το καταλάβει, τον στέλνει αμέσως για μαγνητική και βρίσκεται η νόσος. Αυτό που το έχουμε περισσότεροι ξεκινώντας είναι το μούδιασμα. Πάλι αν δώσουμε σημασία, να σκεφτείτε ότι εγώ, όταν μου παρουσιάστηκε το μούδιασμα, που είχα στο μισό μου σώμα ακριβώς και πήγα σε έναν νευρολόγο, δεν είναι τίποτα, είναι ψυχολογικό. Αυτά όμως γίνανε πριν 20 χρόνια. Τώρα οι γιατροί όταν πας και τους πεις μούδιασα, αμέσως θα σε βάλουν να κάνεις μαγνητική. Άρχισα 4 χρόνια εγώ να διαγνωστώ. Δεν μπορούσα να καταλάβουν τι είναι αυτό το μούδιασμα που έχω. Όταν άρχισα λοιπόν να σέρνω το πόδι μου, είχε προχωρήσει και η νόσος. Όμως προσπαθούμε την νόσο να την ελέγξουμε με την καλή ψυχολογική κατάσταση που έχουμε ή που προσπαθούμε να πάρουμε από το περιβάλλον μας, αυτό με τις συνδέσεις μας που λέμε, από τους κατατόπους συλλόγους μας, εμείς στο Σύλλογο της Αθήνας, προ-COVID, γιατί τώρα δεν έχουμε τίποτα, είχαμε 22 ομάδες ασθενών που κάναμε ψυχολογική υποστήριξη ασθενών, ψυχολογική υποστήριξη φροντιστών, chair yoga για αυτούς τους πιο επιβαρημένους, yoga. Κάναμε πολλές εκδηλώσεις επιστημονικές, συναντιόμαστε, πίναμε ένα καφέ. Χαρά στα μέλη, η επαφή αυτή. Τώρα λοιπόν τα κάνουμε όλα διαδικτυακά. Εντάξει, τι να πούμε τώρα για το κορονοϊό. Έμαθε καλά να χειριζόμαστε το διαδίκτυο όσοι δεν ξέραμε ή όσοι ξέραμε λίγο, για να μπορούμε να είμαστε σε επαφή. Διότι ορισμένα πράγματα από αυτά που ήρθανε θα μείνουν, πιστεύω να το ασπάζεστε κι εσείς αυτό. Και για να δούμε την παραπέρα πορεία μας. Εξελίσσεται σε στάδια η σκλήρηση κατά πλάκας. Εσείς τι βιώσατε μετά τα πρώτα συμπτώματα, τι εμφάνισε. Για πείτε μας, Υπάρχουν διάφορες μορφές. Είναι αυτή που έχει την καλή εικόνα, που απλώς διαγνώστηκες με σκλήρηση κατά πλάκας και πρέπει να προσέχεις, να σε παρακολουθεί ο γιατρός, ανά εξάμηνο, να κάνεις εξετάσεις και δεν σου δείχνει συμπτώματα. Είναι αυτή η εικόνα που έχει όταν σου δίνει μία όση, όπως λέμε εμείς, και μένεις στο κρεβάτι, δεν μπορείς να σηκωθείς και μετά με μία θεραπεία σηκώνεσαι και είσαι όπως ήσουν πριν. Αυτή είναι καλή περίπτωση. Αυτή η μορφή που δεν είναι καλή είναι η πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή, η οποία φθείρει σιγά σιγά, φθήνει σιγά σιγά. Και επηρεάζει όλο το νευρικό σύστημα, έτσι. Όλο, γιατί είναι νόσος του κεντρικού νευρικού σύστημα. Με αποτέλεσμα να υπάρχει καθήλωση μετά, από καιρό. Όχι. Να μην υπάρχει. Όχι. Παίρνουμε τα φάρμακά μας, δεν τα διακόπτουμε, είμαστε συνεπείς, μιλάμε με τον γιατρό μας, τον γιατρό που έχουμε διαλέξει, που μας αρέσει, που μπορούμε να χτυπήσουμε το τηλέφωνο και να το σηκώσει και να μιλήσουμε και να συνοηθούμε. Κάνουμε οπωσδήποτε φυσιοθεραπείες, είτε λογοθεραπείες, διότι σε άλλα άτομα, είπαμε, η νόσος είναι πολυπαραγοντική. Σε άλλα άτομα τους πιάνει και το λόγο. Κάνουμε κινησιοθεραπείες, άτομα που τους πιάνει τα χέρια, τα δάχτυλά τους.
Κολυμπάμε σε κολυμπητήρια, με την επίβλεψη όμως, με την επίβλεψη γιατρού, φυσιάτρου ή φυσιοθεραπευτή, που είναι γνώστης όλης της κατάστασης, της εξατομικευμένης, όπως σας είπα, μάλιστα, που έχει ο καθένας. Κυρία Μαράκα, αναζητώντας έτσι πληροφορίες, εντόπισα κάποιες ερωτήσεις που νομίζω ότι έχουν σημασία να απαντηθούν και από εσάς, και ιδίως ήταν από γυναίκες, οι οποίες ανησυχούσαν για το αν θα μπορέσουν να κάνουν παιδάκι, αν θα μπορέσουν να έχουν τη δική τους οικογένεια, αν το προσδόκιμο ζωής είναι τελείως διαφορετικό από αυτό για το γενικό πληθυσμό που απευθύνεται. Και είναι καλό να τα πείτε, να ακουστούν, γιατί μπορεί και οι τηλεθέτες μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή να ανησυχούν. Μπορούν να κάνουν παιδάκι μια χαρά. Έχουμε πολλές κυρίες που έχουν κάνει τα παιδάκια τους, είναι μια χαρά. Έχουμε ένα ζευγάρι που έχει πολλαπλή σκλήρυνση, και το αγόρι και το κορίτσι. Mm-hmm. Έχουν κάνει ένα κοριτσάκι, είναι μια χαρά και οι τρεις τους. Μπορούν να κάνουν το παιδάκι τους. Είναι κληρονομικό. Εγώ βάζω εδώ πέρα και ένα άλλο παράγοντα. Δεν είναι κληρονομική νόσος, δεν είναι κολλητική. Δεν είναι ψυχολογική. Δεν είναι ψυχολογική η νόσος. Όχι, κανένα πρόβλημα σε αυτό που με ρωτήσατε. Μάλιστα. Ναι, συνεχίστε, συνεχίστε κύριε Μαράκα, ναι. Όχι. Λοιπόν, είπαμε μια απρόβλεπτη ασθένεια, ναι, με εμφανή και αφανή συμπτώματα, που κάθε άτομο το βιώνει διαφορετικά. Αλλά υπάρχουν, όπως είπα, τα κοινά συμπτώματα. Είναι ο χρόνιος πόνος, είναι η κόπωση, που όλα τα άτομα έχουμε την κόπωση. Η κόπωση, το κάπνισμα, η διατροφή, το άγχος, το στρες, είναι παράγοντες που επηρεάζουν. Δεν καπνίζουμε, δεν πίνουμε. Κάνουμε σωστή διατροφή όσο μπορούμε. Ναι. Το κάπνισμα είναι πάρα πολύ κακό σε όλες τις ασθένειες και περισσότερο και στις κρίσεις κατά πλάκας. Μάλιστα. Είπαμε, είναι μια εξατομικευμένη νόσος, έτσι. Ακολουθούμε πιστά τη θεραπευτική αγωγή, προσέχουμε τη διατροφή μας, κάνουμε φυσιοθεραπεία. Είχε έρθει πριν μερικά χρόνια ένας καθηγητής από τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μιλωνάς, καλή του ώρα. Όταν λοιπόν τελείωσε την ομιλία του και φεύγοντας, ήταν στην πόρτα και είπε, μην ξεχνάτε, διατάσεις συνέχεια. Αν είναι δυνατόν, 3 φορές την εβδομάδα να κάνουμε φυσιοθεραπεία. Μάλιστα. Έχουμε επιτύχει σαν ομοσπονδία να κάνουμε 3 φυσιοθεραπείες, 2, 4, 6, 8, 2 φυσιοθεραπείες τη εβδομάδα ή 8 το μήνα, εντελώς δωρεάν. Μπράβο σας. Σε κέντρα αποκατάστασης. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό το. Κυρία Μαράκα, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι κάπου διαβάσαμε και για το εμβόλιο ενδεχομένως να αποτελέσει έτσι ένα ίαμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με το κομμάτι της κλήρυνσης ή να προλάβει τη κλήρυνση. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο ισχύει. Όχι. Δεν ισχύει. Εμείς, κοιτάξτε, όλοι δεν πρέπει να εμβολιαστούμε. Και εγώ έχω εμβολιαστεί. Οι γιατροί μας προτρέπουν ότι πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε. Όσοι αρρωστήσανε με COVID, ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, ανταποκριθήκανε πολύ καλά, χωρίς να πάνε σε νοσοκομεία. Μάλιστα. Κυρία Μαράκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Στη διάθεσή σας, ό,τι θέλετε, και αν προκύψουν ερωτήσεις ή οτιδήποτε από τον κόσμο σας, από το κοινό σας, ευχαρίστω, θα το απαντήσουμε. Να είστε καλά. Επίσης, να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν για τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Προσπαθήσαμε να μάθουμε όσα περισσότερα μπορούσαμε γενικά για την νόσο που ταλαιπωρεί χιλιάδες Ευρωπαίους και εκατομμύρια στον κόσμο και 21.000 περίπου στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Και είναι σημαντικό και από έναν άνθρωπο που έχει βιώσει και βιώνει σκλήρυνση κατά πλάκας να εξιστορήσει τη δική του εμπειρία. Και είδαμε ότι η κυρία Μαράκα είναι μια χαρά. Δεν είναι κάτι. Απλά χρειάζεται έναν κατάλληλο γιατρό να σε ακούει, να σε καταλαβαίνει και να σε βοηθήσει. Γνώση και πρόληψη. Αν έχουμε γνώση για το τι είναι τελικά σκλήρυνση κατά πλάκας και δούμε κάποια σημάδια, θα πρέπει να τρέξουμε κατευθείαν. Σε έναν